Σως εκπέμπει η Ένωση Υπαλλήλων του Καταστήματος Κράτησης της Νιγρήτας προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάσταση που επικρατεί στο σοφρονιστικό κατάστημα. Οι υπάλληλοι στην επιστολή τους που απέστειλαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περιγράφουν με δραματικούς και ρεαλιστικούς τόνους την εικόνα της πλήρους κατάρρευσης, όπως λένε, των περισσότερων συστημάτων ασφάλειας της φυλακής. Επιπλέον υποστηρίζουν πως μόλις ένας υπάλληλος αντιστοιχεί σε 15 κρατούμενους, ενώ έχει ξεπεραστεί κατά πολύ η χωρητικότητα της φυλακής, που φιλοξενεί περισσότερους κρατούμενους από αυτούς που προβλέπονται. Έχει πάρα πολύ καιρό που φωνάζουμε, αλλά μάλλον δεν ακουγόμαστε. Ναι, τα πράγματα έχουν φτάσει σε πολύ άσχημο σημείο. Δεν σημαίνει ότι δεν αντιδρούν οι κρατούμενοι. Φυσικά και αντιδρούν, κάθε μέρα αντιδρούν. Το οποίο τις φέρει δυσκολίες στο έργο μας. Έχουμε στείλει έγγραφα, έχουμε έρθει σε επικοινωνία μαζί τους, έχουν έρθει στη φυλακή, τα έχουν δει και με τα ίδια τους τα μάτια. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς θέλουμε να κλείσουμε ραντεβού, ξανά να ξανακατέβουμε κάτω, ξανά να επισημάνουμε. Βέβαια, το θέμα είναι ότι επισημάνουμε τα ίδια και τα ίδια τα προβλήματα. Το μόνο που γίνεται είναι προστίθεται κάτι ακόμα. Διορθώνεται κάτι. Ναι, δεν μπαίνουν μέσα στα κελιά του, διαμαρτύρονται οι άνθρωποι λόγω όλη αυτή τη κατάσταση που υπάρχει. Άμα σκεφτείτε ότι φτάσαμε σε σημείο να έχουμε αυτή τη στιγμή 40 με 50 κελιά στη φυλακή, τα οποία έχουν 4 άτομα μέσα αντί για 3, δηλαδή ένα σχημάτι στο πάτωμα, στρώμα στο πάτωμα και πάνω στο πάτωμα. Λογικό είναι ο άνθρωπος να αντιδράσει. Και για την υγιεινή του και για την ασφάλειά του. Για όλα. Σωστά. Τα δικαιώματά του. Και αντιδράει. Συνεχίζοντας την επιστολή, οι υπάλληλοι αναφέρουν πως οι ηλεκτρονικές κλειδαριές είναι χαλασμένες και πως αναγκάζονται να κλείνουν τα κελιά με αυτοσχέδιες κλειδαριές. Ενώ εκτός λειτουργίας είναι και το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Ένα λουκέτο δεν είναι τίποτα να ανοίξει. Μόνο το βάρος της πόρτας, να σκεφτείτε και να σμπρώξει κάποιος αυτή την πόρτα, το λουκέτο μπορεί να σπάσει. Δεν έχουμε εικόνα μέσα από τις κάμερες. Ο μόνος που έχει εικόνα είναι ο συνάδελφος ο οποίος βρίσκεται εντός της στάσης. Δηλαδή εντός της πτέρυγας, στον χώρο που εργάζεται. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτός ο συνάδελφος, όταν είναι να κλείσει την πτέρυγα, μπαίνει μέσα στη φυλακή για να κλείσει τα κελιά. Ναι. Εκεί δεν έχουμε ούτε εικόνα, ούτε ήχο. Λόγω της μοτορόλες που έχουμε πει, ναι, που δεν λειτουργούν, που είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του σοφρονιστικού υπαλλήλου. Για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στο Υπουργείο, έγινε μια πρώτη προσπάθεια, διορθώθηκαν όσο μπορούσαν να επισκευαστούν. Το θέμα είναι ότι αυτά είναι ηλεκτρονικά μέσα, χαλάνε. Δεν έχουμε κάποιον συνάδελφο υπάλληλο ηλεκτρονικό, ούτε ηλεκτρολογού, ούτε υδραυλικό μέσα στη φυλακή που πρέπει να υπάρχουν για να μπορούν να επιδιορθούν άμεσα αυτά τα ζητήματα. Και φυσικά με λιγότερο κόστος κιόλα. Ναι. Άμα καθίσετε και το σκεφτείτε. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχουν υπάλληλοι, έρχονται απ' έξω και τα φτιάχνουν. Και αυτά χρειάζονται και περισσότερα χρήματα. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνάδελφο ο οποίος μόνο το ανταλλακτικό θα χρειαζόταν.